Μας στην Εκκλησία του Χριστού και θέλουμε, αδέλφια μου, όπως κάθε φορά όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία του Χριστού, να μας μιλάει ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο. Ήρθε ο Θεός να αναλάβει το Λόγο Του. Θα διαβάσουμε από τη Βασιλέων Β, σελίδα 384 και όλο το κεφάλαιο ΚΒ. 384, Βασιλέων Β, κεφάλαιο ΚΒ. Οχτώ ετών ηλικίας είτε ο Ιωσίας ότι βασίλευσε και βασίλευσε εν Ιερουσαλή με τη τριάκοντα και εν το δε όνομα της μητρός αυτού είτο η Εδιδά, θυγάτηρ του Αδαίου από Βοσκάθ και έπραξε το ευθές ενώπιν του Κυρίου και περιεπάτησε εις πάσας τα σοδούς Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Και εν το 18ο έτη του βασιλέως Ιωσία εξαπέστειλεν ο βασιλεύς τον Σαφάν, ιόν του Αζαλίου, βασιλευς των σαφαν ἰών του Μεσουλάμ, τον γραμματέα εις τον οίκον του Κυρίου λέγον «Ανάβα προς Χελκίαν τον ιερέα τον Μέγα και είπε να παριθμίσει το αργύριον το Ισαχθέν εις τον οίκον του Κυρίου το οποίο οι φυλάτοντες στην θύρα εσύναξαν παρά του λαού και ας παραδώσωσι αυτό εις την χείρα των ποιούντων τα έργα των επιστατούντων εν το οίκον του Κυρίου η δε ας αυτό εις τους εργαζομένους τα έργα εν το οίκον του Κυρίου δια να επισκευάσωσει τα χαλάσματα του οίκου εις τους ξυλουργούς και οικοδόμους και τυχοποιούς και διαναγοράσωση ξύλα και λίθους λατο, λατομητούς διαναεπισκευάσωση των οίκων. Πλην δεν γίνεται με ταυτόν ουδής λογαριασμός περί του διδομένου εις τα σχήρας αυτών αργυρίου, διότι εργάζω το εν πίστη. Είπε δε Χελκίας ο ιερεύς ο Μέγας προς σαφάν το γραμματέα, έβρικα το βιβλίο του νόμου εν το οίκο του Κυρίου και έδωκεν ο Χελκίας το βιβλίο εις τον σαφάν και ανέγνωσεν αυτό. Και ήλθε Σαφάν ο γραμματεύς προ τον Βασιλέα και ανέφερε λόγο προ τον Βασιλέα και είπε: Οι δούλοι σου εσύναξαν το Αργύριο το Ευρεθένεν το οίκο και παρέδωκαν αυτό ει την χείρα των ποιούντων τα έργα των επιστατούντων ει τον οίκο του κυρίου. Και απήγγειλε Σαφάν ο γραμματεύς προ τον Βασιλέα λέγον: Χελκία ο ιερεύ έδωκε νησεμέ βιβλίων. Και ανέγνωσε αυτό ο Σαφάν ενώπιον του Βασιλέω. Και ω οίκουσεν ο Βασιλεύ του λόγου του βιβλίου του νόμου Διέσχισε τα ημάτια αυτού και προσέταξεν ο βασιλεύς Χελκίαν τον ιερέα και Αχικάμ τον Υιόν του Σαφάν και Αγβόρ τον Υιόν του Μιχαΐου και Σαφάν τον γραμματέα και Ασαΐαν τον δούλων του βασιλέως λέγον. Υπάγεται, ερωτήσατε τον Κύριον περί εμού και περί του λαού και περί του Ιούδα περί των λόγων του βιβλίου τούτου, το οποίο ευρέθη, διότι μεγάλη είναι η οργή του Κυρίου, η εξαφθίσα εναντίον ημών, επειδή οι πατέρες ημών δεν υπήκουσαν στου λόγους του βιβλίου τούτου, ώστε να πράτωσει κατά πάντα τα γεγραμμένα περί ημών. Τότε η Χελκίας ο Ιερεύς, και Αχικάμ και Αγβόρ και Σαφάν και Ασαΐας υπήγαν εις την Όλδαν, την προφήτην, την γυναίκα του Σαλούμ, ιού του Τικβά, ιού του Αράς, του κατόκι Εν Ιερουσαλήμ κατά το, μισέ, το, το Μισνέ το και ομίλησαν με ταυτή, και είπε προ αυτού: Ούτε λέγει κύριο ο Θεό του Ισραήλ, είπατε προ τον άνθρωπο, ώστε σα απέστειλε προ εμέ, ούτε λέγει κύριο, ειδού εγώ, επιφέρω κακά επί τον τόπο τούτων και επί του κατοίκου αυτού, πάντα στου λόγου του βιβλίου, το οποίον ο βασιλεύ του Ιούδα ανέγνωσε, διότι με εγκατέλειπων και θυμίασαν ει άλλου Θεού. Διαναπαροργίσωση, διαπάντων των έργων των χειρών αυτών, δια τούτο θέλει εκχυθεί ο χυμό μου επί των τόπων τούτων και δεν θέλει εισβεστεί. Προ το βασιλέα όμω του Ιούδα, όσοι σα απέστειλε να ερωτήσετε τον κύριο, ούτω θέλετε η προς αυτόν. Ούτω λέγει κύριο ο Θεό του Ισραήλ, περί των λόγων του οποίου οίκου επειδή η καρδία σου υπαλύνθη και ταπεινώδη ενώπιον του κυρίου, ότι οίκου όσα ελάλισσα εναντίον του τόπου τούτου και εναντίον των κατοίκων αυτού, ότι θέλουν κατασταθεί ερήμωσις ερήμωση και κατάρα και διέσχισα στα ημάτια σου και έκλαψα ενώπιόν μου, δια τούτο και εγώ επίκουσα, λέγει κύριο. Ιδού λοιπόν, εγώ θέλω σε συνάξει ει του πατέρα σου και θέλει συναχθεί στον τάφον σου εν ειρήνη και δεν θέλουν οι δύο θαλμή σου πάντα τα κακά τα οποία εγώ επιφέρω επί τον τόπο τούτο. Και έφεραν απόκριση προ τον βασιλέα. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο για το λόγο του. Μια ιδιαίτερη περίπτωση, η ουσία από μικρό παιδί, από 8 χρονών, όρισε ο Κύριος να βασιλεύσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί εβασίλευσε λέει, η Ουρισαλήμ, έτη τριάκοντα και εν, και μας αναφέρει και τα ονόματα της μητέρας του. Ένα μικρό παιδί, το οποίο βρίσκεται σε καλά χέρια, αδέλφια μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Έχει μια οικογένεια η οποία τον διδάσκει τα πράγματα του Θεού. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το πιο σημαντικό. Ότι μπαίνει ο φόβος του Θεού σε αυτό το μικρό παιδί όπου η συνέχειά του θα είναι ένδοξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί και ο Κύριος έτσι ενεργεί με μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό γιατί όταν στα χέρια του Βρέθηκε το βιβλίο του νόμου, για μας είναι ο λόγος του Θεού. Δεν το απέρριψε, αλλά με φόβο και τρόμο εξετέλεσε το θέλημα του Θεού. Και έπραξε λέει το ευθέ ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε στα σοδού του Δαβίτ του Πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Και κάθε φορά όταν διαβάζω αυτά τα εδάφια εφραίνεται η ψυχή μου. Γιατί μέχρι πριν διαβάσω τα εδάφια αυτά, διαβάζω για όλους τους προηγούμενους βασιλείς. Και θυμάμαι την πρώτη φορά όταν διάβασα το βιβλίο των βασιλέων, λέω καλά κύριε, λέω ένας, λέω δεν υπάρχει, ένας. Ένας που θα κάνει το θέλημά σου, δηλαδή τόσο δύσκολο είναι. Ο λαός σου που εσύ τους έδωσες το νόμο, εσύ, του, εσύ τους δίδαξες τα διατάγματά σου, δεν υπάρχει ένας που θα κάνει το ευθές ενώπιόν σου, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί βρίσκεται αυτό ο άνθρωπο. Αποπεδιώθεν στα πράγματα του Θεού. Με μια καλή οικογένεια και το φόβο του Θεού να μεγαλώνει μέσα στην καρδιά του. Και το 18ο έτη του βασιλέως Ιωσία μας λέει εδώ πέρα ότι εξαπέστειλε ο βασιλεύς τον Σαφάν, τον ιό του Αζαλίου ή περα οτι εξαπεστηλε Μεσουλάμ, τον γραμματέα εις τον οίκον του Κυρίου και του έδωσε εδώ μια εντολή να οικοδομηθεί ο οίκος του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμάς. Γιατί σήμερα ο Κύριος μας τοποθέτησε σε μια εκκλησία. Είμαστε τα παιδιά του Θεού όπου ο Κύριος μας διδάσκει τα Ιερά Γράμματα. Και ο οίκος αυτός, αδέλφια μου, πρέπει να οικοδομείται καθημερινά. Και πώς οικοδομείται από τους ζωντανούς λίθους που είμαστε εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και ο Κύριος εφραίνεται και χαίρεται και δοξάζεται και μεγαλύνεται το Άγιο του όνομα. Πότε? Όταν έρχομαι στον οίκο του Πατέρα. Και γιατί έρχομαι εδώ για να ακούσω το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Αυτό θέλουμε αδελφιά μου. Να ακούμε το Λόγο του Θεού. Και ο Κύριος να μας ταΐζει με τον άρτο της ζωής που κατεβαίνει από τον ουρανό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Από το θρόνο του Πατέρα, για εμάς, αυτό έχουμε ανάγκη. Γιατί εδώ στη συνέχεια θα δούμε ότι ο Ιωσίας έπραξε κατά πάντα όσα ήθελε ο Θεός. Και μετά από αυτόν έρχεται η μεγάλη καταστροφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει στο 7 ότι πλην δεν έγινε το μεταυτόν ουδής λογαριασμός περί του διδόμενου εις τα του αυτόν αργυρίου διότι Εργάζοντο in πίστη. Άρα όταν έχω πίστη, τι κάνω, εμπιστεύομαι τον Κύριο. Όταν έχω πίστη, εμπιστεύομαι τον αδελφό μου, εμπιστεύομαι την αδελφή μου. Εμπιστεύομαι το λόγο αυτόν τον οποίο μου λέει και τον πιστεύω γιατί πολλές φορές αδέλφια μου ο Κύριος μιλάει και μέσα από τα αδέλφια μου. Εμένα μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Είτε διαζώσεις είτε με ένα εδάβιο που θα μου στείλουν. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός και αυτό φανερώνεται καθημερινά στη ζωή μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και ο Χελκίας, ο Ιερεύς Ομέγας, είπε στον Σαφάν ότι βρήκα το βιβλίο του νόμου. Είναι τόσο σοβαρό να βρεις το βιβλίο του νόμου. Πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό να μελετώ το Λόγο του Θεού και να βλέπω τη ζωή μου να είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού. Γιατί εδώ ο Ιωσίας δεν εξέκλεινε ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Αν είσαι σε ένα μονοπάτι στο βουνό και εξεκλίνεις δεξιά ή αριστερά, θα πας στον κρεμό. Και άμα πας στον κρεμό, έρχεται ο θάνατος. Και εμείς ακολουθούμε τον Κύριο ακριβώς στην οδό Του, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αδελφιά μου. Ο Λόγος του Θεού είναι η πηξίδα μας, και το έχω πει πολλέ φορέ, αλλά θα το ξαναπώ: πλοίο χωρί πηξίδα δεν πάει στον προορισμό του. Και όταν ένα πλοίο έχει απόκληση μία μοίρα ή μισή μοίρα τη πορεία του, θα πέσει σε ξέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για το λόγο του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για την εκκλησία του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τα αδέλφια του. Και ευχαριστούμε πολύ τον Θεό για τον Ιησού Χριστό, καθώς τον απέστειλε να γίνει θυσία ζώσα για εμά. Για να μην απολεστεί, λέει, πάσο πιστεύων ει αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Και επειδή εμεί πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, εμπιστευόμαστε τον κύριο στη ζωή μα, ακούμε το λόγο του και πράττουμε το θέλημά μου. Εγώ αυτό θέλω να κάνω. Και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μα, αδέλφια μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο, γιατί αυτό δεν έχει κόστο. Δεν έχει κόστο. σα ίσα έχει ένα καλό τέλο. Ζωή αιώνια. Ποιο άλλο σε αυτόν τον κόσμο δίνει ζωή αιώνια. Εγώ δεν ξέρω κανέναν άλλο. Κανένας άλλος παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και πήγανε μετά στον Ιωσία και μόλις διαβάσανε το βιβλίο του νόμου, διέσκησε λέει τα ημάτια αυτού. Και ήταν στο θέλημα του Θεού και διέσκησε τα ημάτια του. Φοβερό. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος τα είπε καλά. Τι κάνανε όλοι. Δηλαδή κανένας δεν μίλαγε για Θεό σε αυτό το λαό. Οι εκλεκτοί του Θεού αποστάτησαν από τον ζωντανό Θεό και λατρέψανε είδωλα, επιθυμήσανε πράγματα του κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Αδέφια μου, να έχουμε φόβο Θεού μέσα στην καρδιά μας. Με τον Θεό δεν μπορούμε να παίξουμε. Είμαι παιδί του Θεού. Ακολουθώ τον Κύριο. Και πάντοτε προσπαθώ και αγωνίζομαι να πράττω το θέλημά Του στη ζωή μου. Γιατί όταν πράττω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου, δίνω χαρά στον Κύριο. Το δημιούργημα δίνει χαρά στον Δημιουργό. Αλλά και όταν δεν μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού, πού πηγαίνω. Στον Δημιουργό, στον Πατέρα μου, στον Κύριο Ιησού Χριστό. Και του ζητάω να μου δώσει δύναμη να πράξω το θέλημά του. Εδώ ο Ιωσίας διέσκησε τα ημάτια του. Και σίγουρα απελπίστηκε. Λέει, τι άλλο ας πούμε πρέπει να γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και μόλις λέει, ε, άκουσε αυτά τα οποία διαβάσαν από το βιβλίο του νόμου, προσέταξε λέει ο βασιλεύς τον Χελκία τον Ιερέα και τον Αχικάμ και τον Σαφάν και τον Αγβόρ και τον Ιων του Μιχαίου και Σαφάν τον Γραμματέα και Ασαΐαν τον δούλων του βασιλέου, του βασιλέους λέγον, ερωτήσατε τον Κύριο περί και περί του λαού και περί παντός του Ιούδα, περί των λόγων του βιβλίου το οποίο ευρέθη, διότι μεγάλη είναι η οργή του Θεού, η εξαφθήσα εναντίον ημών, επειδή οι πατέρες ημών δεν υπήκουσαν εις τους λόγους του βιβλίου τούτου, ώστε να πράττωσει κατά πάντα τα γεγραμμένα περί ημών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Τόσο συντετριμένη είναι η καρδιά του. Γίνεται έμφοβος και έντρομος. Και παρόλο που ακολουθεί ακριβώς το Θεό, Παρόλο που τα διορθώνει όλα, σου λέει μήπως υπάρχει κάτι που δεν κάνω σωστό. Και πηγαίνετε στον προφήτη του Θεού και ρωτήσατε για εμένα. Όχι να σας πει πόσα χρόνια θα ζήσω και πόσο ένδοξος θα είμαι, αλλά τι είναι αυτό το οποίο πρέπει ακόμα να διορθώσω. Μήπως και αλλάξει ο Θεός τα σχέδιά του. Μήπως και δεν έρθει καταστροφή στο λαό του Θεού. Μήπως τη γλιτώσουμε. Ένας άνθρωπος, να θυσιαστεί ένας βασιλιάς για το λαό του και να πράξει οτιδήποτε είναι δυνατόν για να φύγει η οργή του Θεού πάνω από το λαό του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο και ο Θεός μιλάει με αυτή τη γυναίκα, δίνει ακριβείς λεπτομέρειες, πράγματα τα οποία τα παραπάνω εδάφια μας περιγράφουν και μέσα στην προφητεία αυτή εξαγγέλλονται στους δούλους του βασιλέως. Και τι ωραία αδέλφια μου, ο βασιλιάς με τους δούλους του, με τον ιερέα, με τον γραμματέα, με όλη την ομάδα του, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Δεν είπανε ποτέ, τι λες τώρα, θα κάνουμε ό,τι μας πεις εσύ, υποτεταγμένοι, έτοιμοι να πράξουν ό,τι τους πει ο βασιλιάς τους. Γιατί, γιατί έχουν πίστη, ξέρουν με ποιον άνθρωπο έχουν να κάνουνε. Ο Ιωσίας δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο τοποθέτησε ο Θεός στη θέση αυτή από μικρή ηλικία, μεγαλωμένος με τον νόμο του Θεού και με πολύ φόβο μέσα στην καρδιά του για να κάνει το θέλημα του Θεού. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Το τέλος του θα είναι καλό. Το τέλος του δεν είναι ένδοξο, και θα δούμε παρακάτω τι περιγράφει ο Λόγος του Θεού γι' αυτό. Δεν ήταν ο πιο πλούσιος, ο καλύτερος, το πρώτο όνομα, αλλά ήταν δούλος του Θεού, υπάκουος, πιστός μέχρι θανάτου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γι' αυτό. Και η προφήτησα... Η Ολδαν λέει προς το βασιλέα όμως το Ιούδα, ώστε σας απέστειλε να ερωτήσετε τον Κύριο, θα του πείτε αυτά τα λόγια. Ότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, περί των λόγων τους οποίους ήκουσας, επειδή η καρδιά σου υπαλύνθη και ταπεινώθης ενώπιον Κυρίου, έχει απαλή και τρυφερή καρδιά, έχει είναι συντετριμένος και είναι έτοιμος να κάνει ό,τι χρειάζεται ακόμα από αυτό που ήδη κάνει, που δεν είναι λίγο, είναι πολύ. Αλλά θέλει να κάνει ό,τι ακόμα χρειάζεται μήπως και αλλάξει το σχέδιο του Θεού απέναντι στο λαό του. Έχει ευθύνη αυτός ο άνθρωπος, αδελφιά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Πονάει το λαό του. Αγαπάει το λαό του αλλά πολύ περισσότερο αγαπάει το Θεό. Και θέλει να διορθώνεται. Δεν διορθώθηκε μια φορά. Από 8 χρονών μέχρι την ώρα που τον επήρε ο Θεός κοντά του, διορθωνότανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Αυτό είναι παράδειγμα για μας. Και να σας πω κάτι. Κι αν έκανα κάτι σήμερα και έπεσα και αμάρτησα, το αίμα του Ιησού Χριστού, του Ιού του Θεού καθαρίζει μας από πάσα αμαρτίας. Τι διστάζεις, πήγαινε στον Κύριο, ζήτα το αίμα Του, να σε καθαρίσει, να σε πλύνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Αυτό είναι ο λόγος του Θεού. Και αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να πλησιάζουμε κάθε μέρα τον Κύριο. Και πρέπει καθημερινά να ψάχνω και να βρίσκω μέσα μου τι έχω το οποίο γίνεται πρόσχομα στο θέλημα του Θεού και να πάω με στην καρδιά να πλησιάζω τον Κύριο, να Τον ζητήσω να με συγχωρέσει, να αποκαταστήσω τη σχέση μου με τα αδέλφια μου για να βλέπω έναν Κύριο ένδοξο να ενεργεί εν το μέσο του λαού αυτού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Αυτό πρέπει να κάνω. Κάθε μέρα να διορθώνομαι. Δεν είναι ότι πίστεψα πριν 16 χρόνια και κάθε φορά που φέρνω στο μυαλό μου την ώρα εκείνη που γονάτισα και επικαλέστηκα το όνομα του Ιησού Χριστού που άλλαξε η ζωή μου και λέω πόπο, τι ωραία ήταν τότε. Τότε ήταν ωραία. Τώρα τι κάνω. Πλησιάζω με τον ίδιο ζήλο τον Χριστό, με την ίδια αγάπη. Πιστεύω ή απιστώ. Περπατάω ακριβώ την οδό του, ή πάω λίγο δεξιά και πάω και λίγο αριστερά. Δεν πειράζει, δεν έγινε τίποτα. Όχι. Ακριβώ στο θέλημα του Θεού. Γιατί όσοι περπάτησαν ακριβώ στο θέλημα του Θεού, το τέλο του ήταν καλό. Και δεν θέλω να γίνω ένδοξο στον κόσμο αυτό, ούτε να έχω μια λαμπρή καριέρα. Δεν με νοιάζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο. Θέλω το τέλο μου να είναι καλό. Θέλω την ώρα εκείνη που θα με καλέσει. Να πάω κοντά του. Αυτό θέλω. Τι και αν τον κόσμο ολοκερδίσω και χάσω την ψυχή μου, θα με ωφελεί σε τίποτα, σε τίποτα, αδελφιά μου. Και δυστυχώ αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου. Αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου. Φανταστείτε, α πούμε, να είχαμε τώρα τον Πρωθυπουργό και να έπαιρνε το Ευαγγέλιο του Ισού Χριστού και να διάβαζε. Και να έλεγε, πω, πω, εδώ είμαστε αλλού για αλλού. Και να έπαιρνε απόφαση να τα διορθώσει όλα. Δεν θα ήταν εκπληκτικό. Δεν μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Γι' αυτό και εμείς πρέπει το σπόρο να το ρίχνουμε. Τώρα, τι αποτέλεσμα θα έχει, ο Κύριος ξέρει. Αλλά εμείς πρέπει να μιλάμε για τον Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Και αν εμείς δεν μιλήσουμε, θα σηκώσει ο Κύριος τις πέτρες να μιλήσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Να αγωνιζόμαστε τον καλό αγώνα. Αυτό μας έχει μείνει. Γιατί ο καιρός είναι πλησίον. Και εδώ πέρα συνεχίζει ο Λόγος του Θεού και λέει ότι ότε ήκουσα ως ελάλησα εναντίον του τόπου τούτου και εναντίον των κατοίκων τούτου αυτού, ότι θέλω σου κατασταθεί ερήμωση και κατάρα και διέσχισα στα ημάτια σου και έκλαψα σε ενώπιόν μου, δια τούτο και εγώ επίκουσα, λέγει κύριο. Ιδού λοιπόν, εγώ θέλω σε συνάξει ει του πατέρα σου και θέλει συναχθεί ει τον τάφο σου εν ειρήνη και δεν θέλω στην ιδίω φθαλμή σου πάντα τα κακά τα οποία εγώ επιφέρω επί των τόπων τούτο. Έρχεται το κακό. Εγώ τι θα κάνω. Θα κοιτάξω, θα κοιτάξω να δουλέψω δύο, τρει, τέσσερι δουλειέ για να τα βγάλω πέρα. Τι θα κάνω. Θα κουράζομαι περισσότερο και για να ξεκουραστώ δεν θα έρχομαι στην εκκλησία. Έχω κάθε δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω. Αλλά ποιο είναι το συμφέρον τη ψυχή μου. Ποιο είναι το συμφέρον τη ψυχή μου. Να κάνω αυτά τα οποία επιθυμεί η καρδιά μου. Δεν θα έχουν καλό αποτέλεσμα όμω. Ή να ταπεινωθώ ενώπιον κυρίου του Θεού μου και να κάνω το θέλημά του αδέλφια μου. Και όλα τελειώνουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία των πραγμάτων. Και ζούμε στις έσκατες μέρες. Τα πράγματα αυτή την πορεία παίρνουν. Θα πάρω κι εγώ την πορεία με το ρεύμα του κόσμου τούτου ή θα πηγαίνω κόντρα στο ρεύμα του κόσμου τούτου και θα περιμένω την έλευση του Κυρίου. Με τις όποιες θυσίες πρέπει να κάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Δεν έχει νόημα στη ζωή μου να αγωνίζομαι για τον κόσμο. Δεν έχει. Όλα δυσκολεύουν. Δεν υπάρχει κανένας που να μην δυσκολεύεται. Κανένας. Όλοι δυσκολευόμαστε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Και όσο περισσότερο δυσκολευόμαστε, αδέλφια μου, τόσο πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε αγαπημένοι. Πρέπει να φρονούμε το αυτό, το φρόνημα που είχε ο Ιησούς Χριστός, ως της λέει, εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν νόμιζε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό. Αλλά τι έκανε, έλαβε λέει δούλου μορφή. Εταπεινώθηκε, ήρθε ως άνθρωπος στον κόσμο αυτό. Για να, να εξετελέσει το θέλημα του πατέρα. Και ο Ιωσίας το θέλημα του Θεού έκανε, αδέλφια μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, μέχρι που κάποια στιγμή, μέσα στο Λόγο του Θεού, να το βρω λίγο. Λέει μετά δε ταύτα, αφού η Ιωσία ετοίμασε τον οίκον, ερχόμαστε στο μετατάφτα. Εδώ ερχόμαστε στην υπόσχεση που το έδωσε ο Θεό για τα τέλη του. Μετά δε ταύτα, πάντα, αφού η Ιωσία ετοίμασε τον οίκον, ανέβη νεχαό ο βασιλεύ τη Αιγύπτου, να πολεμήσει εν χαρκεμή επί τον Εφράτη, και εξήλθε ο Ιωσία εναντίον αυτού. Απέστειλε δε μηνυτά προ αυτόν, λέγον, Τι είναι μεταξύ εμού και σου, βασιλεύ του Ιούδα, δεν έρχομαι σήμερον εναντίον σου, αλλά εναντίον του οίκου με τον οποίο έχω πόλεμον. Και ο Θεός προσέταξε εις εμέ να σπεύσω άπεχε από του Θεού, ώστις είναι μετεμού και να μην σε εξολοθρεύσει. Πλην όμως ο Ιωσίας δεν απέστρεψε το πρόσωπον αυτού από αυτού, αλλά μετεσχηματίστη διαναπολεμήσει να εναντίον αυτού και δεν εισήκουσε εις τους λόγους του Νεχαώ. Και εδώ να δώσουμε προσοχή, τους εκ του στόματος του Θεού. Δηλαδή ο Θεός χρησιμοποίησε τον Εχαό να του μιλήσει και να του πει άπεχε, κάνει στην άκρη. Μη μπλέκεσαι. Και ήρθε να πολεμήσει εν κοιλάδι με γηδό. Και ετόξευσαν οι τοξότε επί τον βασιλέα Ιωσία που αυτός είχε μετασχηματιστεί. Δηλαδή άμα τον έβλεπε κάποιος θα έλεγε ότι αυτός δεν είναι βασιλιάς, είναι σαν έναν από τους στρατιώτες. Και είπε ο βασιλεύ προ του δούλου αυτού: Εκβάλετε με έξω, διότι επληγώθην βαρέω. Και εξέβαλον αυτόν οι δούλοι αυτού εκ τη αμάξη, και επεβίβασαν αυτόν εις τη Δευτέρα αν αυτού άμαξαν, και έφεραν αυτόν ει Ιερουσαλήμ, και απέθανε και τάφη εν τη τάφη των πατέρων αυτού. Και εδώ ολοκληρώνεται το έργο του Θεού. Και μετά από αυτό η καταστροφή. Έρχεται ο ώρα. Και δεν αφήνει λίθον επί λίθον. Τα κατέστρεψε όλα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο ζήλος του, ο ζήλος του γιατί και η αγάπη του για τον Θεό τον έκανε να παρακούσει τον Νεχάω. Όμως, αυτό ήταν, αδέλφια μου, το θέλημα του Θεού. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Ο Κύριος έτσι είχε προσδιορίσει το τέλος αυτού του ανθρώπου, ώστε η επαγγελία που του είχε δώσει να γίνει πράξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και αυτό το μήνυμα το οποίο μου έδωσε ο Ιησούς Χριστός είναι να μην πηγαίνουμε κόντρα στο θέλημα του Θεού. Να μην πηγαίνω στον Ιησού Χριστό και να του λέω τι να κάνει σε μένα. Αλλά να πηγαίνω με πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, καρδιά στην τετριμένη, έχοντας φόβο Θεού μέσα στην καρδιά μου και να λέω Κύριε, τι θέλεις να κάνω. Και αν αδέλφια μου έρθει ο Θεός και μας πει στον καθέναν από εμά τι πρέπει να κάνουμε, νομίζω ότι δεν θα μας δώσει και τη δύναμη να το κάνουμε. Και πόσες φορές βρεθήκαμε σε θέση δύσκολη που λέγαμε, κύριε Απελπίστην και του ζήν, κύριε, έλα πάρε με να τελειώνω. Δεν αντέχω άλλο. Κι όμω ο Θεό, μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από τη δοκιμασία, μα πέρναγε μέσα από τη φωτιά. Και όσο περνάει ο χρυσό μέσα από τη φωτιά, τόσο περισσότερο καθαρίζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Ήμουνα στο πλοίο, στην τραπεζαρία. Έχω και ένα Ινδό καπετάγιο. Ο Ινδό Ινδουιστή. Είχαν, δεν ξέρω, ένα εκατομμύριο Θεό έχουν. Και κάποια στιγμή εγώ να σε σκέψη και έλεγα: Κύριε, λέω πώ θα μου μιλήσει από το βράδυ. Έλεγα στον κύριο: Κύριε, πρέπει να μου δώσει μια απάντηση. Έχω ένα ζήτημα το οποίο με καίει. Τι να κάνω. Και κάποια στιγμή, όπω το μου λέει ο Ινδό: Μου λέει, Ελευθέρη, να σου πω κάτι. Έλεγα: Δεν μου λε. Με συμπαθούσε κιόλα. Μου λέει: Το χρυσάφι μου λέει, ξέρει πω καθαρίζεται. «Ω μόλι μου το πω αυτό. Κόντεψα να λυποθυμήσω. Λέω τώρα, λέω, ξέρω θα μου πει. Μου λέει: Το περνά, λέει, μέσα από τη φωτιά. Όσο μου λέει ο άνθρωπο, στη ζωή του έχει κάθε τι το οποίο ζητάει από τον Θεό, ποιο ο λόγο λέει να περάσει μέσα από τη φωτιά, ποιο ο λόγο να εκπαιδευτεί, ποιο ο λόγο να έρθουν δοκιμασίε. Αλλά όμω ο Θεό τα επιτρέπει όλα αυτά γιατί, για να γίνει χρυσίων δοκιμασμένο. Κατά λέξη αυτά μου είπε. Και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Δηλαδή ο Θεό σήκωσε μια πέτρα, έναν άνθρωπο που δεν είχε γνώση καν για τον Ιησού Χριστό και μου μίλησε μέσα από το λόγο του Θεού. Δεν είναι φοβερό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και αν ο Κύριος μιλάει και με τις πέτρες, πόσο μάλιστα μέσα στον οίκο του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, Αδέλφια μου. Ο Θεός να βάζει πάντοτε το φόβο Του, τον Άγιο, μέσα στην καρδιά μας, να περπατάμε ακριβώς την οδό Του, να μην εκκλίνουμε δεξιά και αριστερά. Υπάρχουν ωραία παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Θεού, με ανθρώπους όπου εξετέλεσαν το θέλημα του Θεού και αυτή τη στιγμή απολαμβάνουν τον Κύριό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά μέσα στην καρδιά μας. Αμήν.